Γεια σας φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του Mostly Unboxing. Κυριακάτικο πρωινό σήμερα και ξέρετε δεν θέλω να λείπει το Mostly Unboxing από το Κυριακάτικο πρωινό καφεδάκι σας. Να πούμε ότι σήμερα θα ανοίξουμε το Woodbox του Απριλίου. Θεματολογία το αν θυμάμαι καλά ήταν Brutal, εντάξει το έχω, η αλήθεια είναι το έχω από την περασμένη Δευτέρα. Αλλά επειδή θέλω να κρατάω αυτά τα special τουλάχιστον για Κυριακές για να απολαμβάνει το καφεδάκι σας, το κράτησα για σήμερα. Να πούμε ότι έχουμε εδώ, ήρθε λίγο χτυπημένο. Εντάξει, το καλό είναι ότι πάντα έρχεται σε δεύτερο κουτί, μέσα σε αυτό το κουτί είναι το κανονικό μας κουτί. Αλλά εδώ αυτή τη φορά η γωνία είναι αρκετά χτυπημένη. Ελπίζω να μην πέρασε μέσα ή και μέσα να πέρασε, να μην πέρασε στα μέσα αντικείμενα. Αυτά πάμε να τα ανοίξω κατευθείαν να δούμε. Να πω αν δεν φτιάξατε ήδη το καφεδάκι που λέμε, κάνετε ένα pause το βίντεο και φτιάξτε το. Ναι, η αλήθεια είναι ότι πέρασε και μέσα το χτύπημα. Δηλαδή βλέπω ότι εδώ η γωνία του. Και τώρα δεν ξέρω κατά πόσο μέσα στα αντικείμενα που έχουμε έχει περάσει, αλλά εν πάση περιπτώσει θα δούμε. Εδώ να πούμε ότι απ' έξω είναι κάπως έτσι. Το Woodbox έχουμε ξαναπεί πως είναι το γαλλικό συνδρομητικό κουτί. Έρχεται στην Ελλάδα με κάπου στα 25 ευρώ κάθε μήνα και έχει πολύ ωραίες θεματολογίες. Γενικά μου αρέσει πάρα πολύ σαν κουτί, το απολαμβάνω πάρα πολύ. Με ωραία αντικείμενα και αγαπημένα την προηγούμενη φορά σου η μπλούζα αυτή τη Jurassic Park είναι από τις αγαπημένες μπλούζες που έχω βγάλει. Και μέσα αλλάζει το μέσα έξω. Αν και τώρα εδώ θα μας ζωρίσει το κουτί, δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσουμε να τα αλλάξουμε. Θα δούμε, πάμε να μπούμε κατευθείαν μέσα. Έχουμε εδώ Woodbox και τα σχετικά. Ω, ναι, μέσα είναι διακοσμημένο με God of War, αλλά όπως είναι, θα μας ζωρίσει το άνοιγμα. Ναι, σκίστηκε λίγο, αλλά δεν πειράζει, ναι. Από μέσα, πόσο γαμάτα ξεκινάει. Κοιτάξτε εδώ. Για το πολύ αγαπημένο παιχνίδι που μόλις κυκλοφόρησε. Ναι, έχουν αρπάξει και μέσα τα αντικείμενα λίγο. Ωραία πράγματα. Λοιπόν, έχουμε το Woodbox Απριλίου 2018. Θεματολογία του ήταν Brutal. Να πούμε ότι εδώ, εντάξει, θα δούμε μετά το περιοδικό του. Α, ξεκινάμε με. Έχουμε και εμείς ερμηνείς. Ωραία, ωραία, τέλεια. Και το Mystery Minis είναι από το Avengers Infinity War. Πάρα πολύ ωραία. Για να δούμε ποιον θα τύχουμε. Έχει και κάποιο σπάνιο. Δεν θα τύχουμε κανένα σπάνιο. Εδώ και αυτά είναι τη Funko εννοείται. Τώρα βλέπουμε ο Doctor Strange 1:72. Και γενικά έχει και προ 1:36. Τα υπόλοιπα είναι 1:6. Το Hulkbuster 1:12. 1:24. Sorry, έχει γενικά διάφορε σπανιότητε. Πάμε να τα ανοίξουμε αυτά. Μου αρέσουν όταν έχει έτσι blind box. Και εδώ μιλάμε για αντικείμενο τη Funko, αγαπημένη Funko. Εντάξει, φαίνεται ένα πολύ γαμάτο κουτί το οποίο ήδη η αξία του είναι πολύ δυνατή. Από ό,τι βλέπω και σαν πρώτη εικόνα, γιατί έχουμε και άλλο αντικείμενο μέσα στο οποίο το έχουμε μένα, αλλά είναι ένα πολύ ωραίο αντικείμενο. Και λόγω χτυπημένου κουτιού, μάλλον θα το βγάλουμε τελείως από το κουτί. Για να δούμε πόσο τυχεροί είμαστε και τι θα βγάλουμε. Είναι τελείως blind box και αυτά. Και είναι bobblehead εννοείται γιατί είναι τη Marvel προϊόν. Ω, ναι, βγάλαμε το Θάνο. Ο Θάνος δεν ξέρω, πολύ ωραίος, αλλά δεν ξέρω αν είναι σπάνιος ή όχι. Όχι, είναι 1:6, είναι αρκετά απλός. Αλλά δεν πειράζει, είναι πάρα πολύ ωραίος. Ο Θάνος, το Mystery Mini του Θάνος, πάρα πολύ γαμάτος. Βλέπουμε εδώ με το Infinity Gauntlet, το οποίο έχει όλες τις πέτρες πάνω. Οπότε, εντάξει, αυτό είναι ένα spoil. Θα δούμε πώς θα παιχτεί και στην ταινία. Περιμένουμε πώς και πώς. Λίγες εβδομάδες μείναν. Πάρα πολύ ωραία. Και αυτά παρόλο που και αυτά είναι τη Funko και είναι τη πιο μικρά είναι πάρα πολύ γαμάτα. Και τώρα πρέπει να μπει και αυτό μαζί με τα Mystery Minis πίσω. Θα δούμε κάποια, θα πρέπει να τα συνδείξουμε λιγάκι. Πάρα πολύ ωραία. Και τα Mystery Minis κάπου στα 7-8 με ευρώ περίπου εκεί είναι στην Ελλάδα. Πάρα πολύ ωραία. Συνεχίζουμε. Πάμε να δούμε το Q-Fig. Το οποίο Q-Fig είναι ένα Q-Fig που το έχουμε ξαναδεί. Και αυτό έτσι έφαγε όλο το damage. Αλλά δεν πειράζει γιατί το ξαναέχω. Αν θυμάμαι καλά, ναι, το ξαναέχω όντω. Οπότε μπορεί με αυτό να το βγάλουμε από το κουτί. Εδώ έχει το χτύπημα του Q-Fig, γενικά βγήκαν πάρα πολύ ωραία. Έτσι πιο ολοκληρωμένες φιγούρες, έχουν έτσι ένα πιο, έχουν έτσι ένα μικρό διόραμα ας πούμε. Και εδώ είναι ο Rocket με τον Groot, θα το ανοίξουμε να το δούμε και μέσα εννοείται πως είναι. Αλλά και τα Q-Fig στην Ελλάδα και αυτά βγήκαν έτσι δηλαδή σε θέμα αξίας του κουτιού, να μόνο δεν έχουν πιάσει την αξία του κουτιού. Γιατί και τα Q-Fig στην Ελλάδα κάπου στα 20, λίγο πιο κάτω, 15 με 25, τώρα ανάλογα και το Q-Fig τι θα βρεις τώρα εγώ και σε τι τιμή θα το βρεις, αλλά εκεί μπορεί να το βρεις από 15 μέχρι 25, γιατί όχι. Αλλά είναι πάρα πολύ όμορφες φιγούρες και πάρα πολύ έξυπνες φιγούρες. Κοιτάξτε εδώ. Έχουμε εδώ έτσι, αυτό που είπαμε ότι έχει ένα μικρό διόραμα η όλη φιγούρα και μια στη βάση της όπως είναι και ο Groot έχει μια γαμάτη στάση. Πάρα πολύ ωραία και οι δύο. Ακόμα και το όπλο του Groot, του Rocket από τη μία μεριά που βγάζει καπνό λες και μόλις πυροβόλησε. Και ο Groot πάνω ενώ είναι τόσο μικρούλης και αυτός έχει πάρα πολύ γαμάτη λεπτομέρεια. Κοιτάξτε εδώ, γενικά τα Q-Fig μου άρεσαν πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ όμορφα. Και από κάτω μας λέει από την Quantum Mechanics νομίζω είναι τα Q-Fig. Ναι, πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ όμορφα. Πολύ καλά, ξεκινάμε δυναμικά. Αυτόν τον ένα τον έχουμε ήδη, οπότε ένας θα μείνει εκτός κουτιού.
Πάμε αυτή την μπλουζίτσα. Έχουμε η μπλουζίτσα, λογικά θα είναι God of War. Λογικά. Η μπλούζα μας λέει Woodbox Exclusive αυτή τη φορά. God of War, πάρα πολύ ωραία μπλούζα. Ωραία φίλε, τι λες τώρα. Μπλουζάρα. Κοιτάξτε εδώ, θα το παίξω, θα το δω το God of War, γιατί μ' άρεσε πάρα πολύ. Φαίνεται πάρα πολύ ωραία από ό,τι το είδα από κάποιους που το παίξαν ήδη. Αλλά θα δούμε, δεν ξέρω αν θα το παίξουμε μαζί και πότε θα βρεθεί αυτός ο χρόνος γενικά για να το παίξω έστω μόνος μου. Πάρα πολύ ωραία μπλούζα. Και αυτοί έχουν μια συνεργασία νομίζω με το. Α, όχι, αυτή τη φορά δεν από το Golden Division. Γενικά είναι από τελείως διαφορετική εταιρεία και είναι licensed μπλούζα εννοείται. Βλέπουμε, μας γράφει God of War και τα σχετικά και πίσω μας λέει ότι είναι Woodbox Exclusive. Πάρα πολύ ωραία μπλούζα. Τα κουτιά τους για τα λεφτά που χρεώνουν είναι πάρα πολύ δυνατά, πραγματικά. Συνεχίζουμε, τι άλλο έχουμε μέσα, έχουμε κι άλλα βασικά. Έχουμε, ναι, έχουμε μια. Τι λες τώρα, ρε, εσύ. Αυτό, αν δεν κάνω λάθος, ήταν από το Metal Slug. Αν έτσι δεν γελιέμαι, αυτό που έμπαινες μέσα στο Metal Slug για λίγο, ας πούμε, και το χρησιμοποιούσες, είχε ας πούμε αυτό το τανξάκι, ξέρω εγώ, για λίγο το χρησιμοποιούσες όσο άντυχε. Και, δεν ξέρω, μπορεί να βγάλεις και πίστα ολόκληρα, συνήθως δεν αντύχεις τόσο πολύ για να βγάλεις την πίστα με αυτό. Πάρα πολύ ωραία, τι λες τώρα. Εκεί παραπέμπει, εκεί νομίζω, έτσι, αυτό μου θυμίζει τουλάχιστον. Αυτά τα οχηματάκια στο Metal Slug που είχε. Είχε αυτό, ήταν και κανένα δυο ακόμα έτσι περίεργα. Πάρα πολύ ωραία. Το παλιό κλασικό αγαπημένο παιχνίδι του ηλεκτρονικού. Και αυτό τι είναι. Α, αυτό εδώ είναι ένα τίν, ας πούμε, μια τενεκεδένια, ένα τενεκεδένιο. Ξέρω εγώ, ένα τίν. Μπορείς να το πεις έτσι, μια τενεκεδένια ταμπελίτσα που έχει ένα ωραίο σχέδιο. Πάρα πολύ ωραία. Και αυτό τώρα δεν νομίζω. Λογικά παραπέμπει σε Game of Thrones. Ο Night King, ας πούμε, πάνω στον Viserion, που έτσι αφού τον πήρε και μετά, και κάτω η στρατιά των νεκρών. Λογικά παραπέμπει εδώ, ναι, αυτό τώρα είναι spoil για όσοι δεν έχουν δει τον Game of Thrones ή δεν έχουν φτάσει μέχρι εκεί. Αλλά δεν πειράζει, είναι ένα πάρα πολύ ωραίο team. Πάρα πολύ όμορφο, για να το καρφώσει στον τοίχο σου και σε ωραίο μέγεθος. Πάρα πολύ ωραίο. Έχουμε κάτι άλλο, όχι, αυτά είναι μέσα, οπότε τώρα θα δοκιμάσω να φτιάξω λίγο το κουτί. Έτσι θα δοκιμάσω να τα αλλάξω λίγο το κουτί για να δούμε πώς θα παίξουμε μπάλα και να δούμε εδώ μετά τα αντικείμενα τη συνολική τους αξία για να το κοστολογήσουμε. Γύρισαμε λοιπόν και εδώ μέσα έξω του και να πω ότι είναι κρίμα γιατί είναι ένα από τα πιο ωραία κουτιά που έχουν φτιάξει εξωτερικά τουλάχιστον και είναι το πρώτο που μας έρχεται έτσι τελείως τραπατσαρισμένο. Δεν πειράζει, παρόλα αυτά φαίνεται το πόσο όμορφο είναι. Βλέπουμε εδώ τον καινούργιο God of War εκεί που πηγαίνει προς τα πάνω, προς την Σκανδιναβία ας πούμε για να κρυφτεί, ξέρω εγώ. Ή κάτι τέτοιο και βλέπουμε μια πολύ ωραία συνεργασία εδώ, PS4 με Woodbox. Πάρα πολύ ωραία, έχει διάφορα σκηνικά ξέρω εγώ έτσι από το παιχνίδι ας πούμε. Πάρα πολύ ωραίο κουτί, κοίτα να δεις κρίμα, δηλαδή το πιο ωραίο κουτί ήρθε χτυπημένο. Πάρα πολύ ωραίο. Και γράφουμε και PS4, λογικά πήρε καλές άδειες το Woodbox για αυτό το πράγμα. Και όσο πάει το Woodbox ανεβαίνει όλο και πιο πολύ και μ' αρέσει αυτό. Αυτό ήταν το πανέμορφο κουτάκι μας το οποίο ήρθε χτυπημένο εξωτερικά τουλάχιστον. Και ένα μικρό χτυπηματάκι στο QFIG. Να πούμε τώρα να κάνουμε μια πρόχειρη εκτίμηση. Το μπλουζάκι, ένα γαμάτο μπλουζάκι με πολύ ωραία στάμπα και license εννοείται God of War. Αυτό κάπου στο 20, μπορεί να μας το δίνει και πιο πολύ μέσα στο περιοδικό του. Το τι είναι εδώ αυτό, εντάξει, κάνα τάλιο να το πεις αυτό. Άντε και λίγο παραπάνω, δεν νομίζω πιο πολύ. Τα καρφιτσάκια του τα οποία είναι πάρα πολύ ωραία. Έχει πολύ γαμάτα pins, πολύ γαμάτες καρφίτσες. Πολύ ωραία λεπτομέρεια έτσι ανάγλυφες, πολύ καλά δουλεμένες. Αυτή κάνα 3 ευρώ, 4 ευρώ περίπου εκεί. Θα δούμε μετά τι τιμές μας δίνει και μέσα. Αυτά εδώ στην Ελλάδα τα Mystery Minis κάπου στα 8 ευρώ περίπου, δηλαδή μπορείς να το βρεις από 7 μέχρι 9 ευρώ, περίπου εκεί παίζουν οι τιμές τους. Και τα γαμάτα QFIX τα οποία είναι πάρα πολύ όμορφα και ίσως κάποιες μέρες ξεκινήσουμε να τα συλλέγουμε και αυτά. Γιατί δεν έχουν βγει και τόσα πολλά μέχρι στιγμής, οπότε αν κάποιος θέλει να τα συλλέξει όλα μαζί μπορεί άνετα. Εδώ ξέρω εγώ να κάπου στα 15 με 20 ευρώ, ας δούμε και τι μας δίνει μέσα. Στο περιοδικό τι τιμές μας δίνει μάλλον και γενικά τι έχει το περιοδικά και έχει και το περιοδικό του πολύ ενδιαφέρον. Editorial στην αρχή, εντάξει, δεν μας χρειάζεται. Α, εδώ έχουμε άλλου Woodbox. Ω, είναι και ο Χριστάρας, εσύ μπήκε στο περιοδικό. Χριστάρα, μπήκε στο περιοδικό, δεν ξέρω αν το είδες ήδη. Εδώ πέρα. Ο Χριστάρας που είναι και στην ομάδα των συλλεκτών έχει μπει στο περιοδικό. Γεια σου, Χριστάρα, ωραίος. Πάρα πολύ ωραίος. Λοιπόν, πάμε να δούμε πιο πέρα τι έχουμε. Peak of the Month, ναι, God of War, το καταλάβαμε, παιδιά, ότι είναι το Peak of the Month. Το God of War εννοείται και από το κουτί όλο όπως ήρθε έξω. Συνεχίζουμε, ο Mega Woodbox, το Mega Woodbox του Brutal είναι, λογικά έχει όλα αυτά. Τι λες τώρα, δηλαδή αν κάποιος κερδίσει ένα Mega Woodbox θα έχει όλα αυτά μέσα. Τι λες τώρα, μόνο τα γαλματίδια εδώ του Witcher να πούμε από το Wild Hunt κανένα χιλιάρικο. Αλλά είναι 26 inches, έτσι πάρα πολύ ωραίο. Και PlayStation 4 και τη συλλεκτική του God of War, πάρα πολύ ωραίο.
Όπα, και εδώ έχουμε ένα θεματάκι. Α, λες να βράχηκε και να γίνει έτσι. Μπορεί, μπορεί, γιατί σαν να κόλλησα μια φέση λίγο. Λοιπόν, μάνα να δω μέσα τώρα τη γραφή. Α, το κιούφι και το μπλουζάκι μας το δίνει από 20 ευρώ. Εντάξει, πάρα πολύ ωραία. Normal τιμές θα έλεγα. Γιατί όχι. Και εδώ έχουμε λογικά βράχηκαν. Το metal plate, έτσι μας το λέει, metal plate, μεταλλική πλακέτα, ξέρω εγώ να το πούμε, εντάξει, ωραία, αυτό η μεταλλική πλάκα, πάρα πολύ ωραία, εδώ μας το δίνει 9 ευρώ και τα Mystery Minis μας τα δίνει 8 ευρώ. Normal τιμές και σε αυτά, νομίζω τώρα εδώ ίσως είναι λίγο τσιμπημένο, αλλά εντάξει. Και το Goodbox Exclusive Pin μας το δίνει 4 ευρώ. Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο κουτί, για άλλη μια φορά το Goodbox μου αρέσει πάρα πολύ. Γενικά το Goodbox κάνει πολύ καλή δουλειά και τα αντικείμενα που έχει για μένα τον τελευταίο καιρό είναι, είναι μάλλον το κορυφαίο συνδρομητικό κουτί που ανοίγουμε. Αυτά παιδάκι μου, δείτε και στο βίντεο, γράψτε κάτω στα σχόλια πως σας φάνηκε. Ακόμα ένα πολύ γαμάτο κουτί που μου άρεσε πάρα πολύ. Να σας ευχηθώ να έχετε ένα όμορφο κυριακάτικο πρωινό και ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρακολούθηση. Αν σας άρεσε το βίντεο και θέλετε να δείτε και άλλα γαμάτα και geek βίντεο, κυρίως unboxing, συνδρομητικά κουτιά, Funko Pop, πιο premium figures και αγαλματίδια και πολλά άλλα καινούργια που έρχονται, κάντε ένα subscribe στο κανάλι. Μέχρι την επόμενη φορά, καλή συνέχεια από μένα.